Η ανάδειξη από την Κρήτη TV των βυθισμένων οχημάτων στη θαλάσσια περιοχή των Γουρνών 2,5 μήνες μετά τις βιβλικές καταστροφές στο Δήμο Χερσονήσου προκάλεσαν την άμεση αντίδραση του Λιμενάρχη Ηρακλείου, ο οποίος ήρθε σε επαφή με τον Μανώλη Βουτσαλά, συνεργείο του οποίου προσέφερε εθελοντικά τις υπηρεσίες του, ανασύροντας συνολικά 7 οχήματα. Εθελοντική εργασία είναι. Με παρακάλεσε ο κ. Λιμενάρχης, αν μπορώ λόγω της δουλειάς μου να προσφέρω. Γιατί θέλει να έχεις ειδικά εργαλεία, γνώσεις, να βουτάς, όλα αυτά. Λοιπόν, εφάλαμε ειδικά μπαλόνια, γιατί να σκεφτείτε ότι είχε πάει το ένα αυτοκίνητο 500 μέτρα από την ακτή. Τόσο μακριά το πήγε το ποτάμι. Ταλαιπωρία θέλει, δεν είναι εύκολο. Θέλει μπαλόνια, κάβους, σειρματόσυνα, πρέπει να τραβάς. Θέλει πολλά εργαλεία. Η επιχείρηση ανάσυρσης των οχημάτων πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψη και την αιγίδα του Λιμεναρχείου Ηρακλείου, ενώ σημαντική ήταν και η βοήθεια δασκάλου σερφ, ο οποίος εντόπισε με τη σανίδα του 2 οχήματα. Όλα γίνονται με προσοχή, με αυτό, γιατί είναι άκρως επικίνδυνο. Δεν ξέρετε, έχουν στραπατσαριστεί τόσο πολύ, θα το δείτε, που είναι επικίνδυνο. Έχει γίνει σαν ξηράφια οι λαμαρίνες του. Θέλει πολύ προσοχή. Ένας άνθρωπος να πάει μια στιγμή μπορεί να κατακοπεί εκεί. Είναι επικίνδυνο. Ευχαριστούμε για την άμεση ανταπόκριση και το Λιμεναρχείο, αλλά και ιδιώτη, ο οποίος βρίσκεται εδώ, τον κύριο Μανώλη Βουτσαλά, ο οποίος μας βοηθάει και βοηθάει τη διαδικασία ανάρρησης των οχημάτων. Εντυπωσιακά είναι και τα νεαρία πλάνα με ντρόουν, με τον χρήστη να δίνει κατευθύνσεις στους δίτες για τον γρήγορο εντοπισμό των οχημάτων, τα οποία ήταν βυθισμένα από 300 έως και 500 μέτρα από την ακτή. Αυτή τη στιγμή το καθοδηγούμε, προσπαθεί να δει το ντρόουν, το οποίο βρίσκεται ακριβώς πάνω από το χαμένο αυτοκίνητο. Βίωσα την όλη κατάσταση τότε που γίνηκε η πλημμύρα. Τα μάτια μου βλέπανε τα αμάξια που πήγανε προς τη θάλασσα. Εμείς πάθαμε πολύ μεγάλη ζημιά. Το σπίτι μου ακόμα είναι ακατοίκητο. Με την χρήση ειδικών ανυψωτικών μπαλονιών, τα βυθισμένα οχήματα ήρθαν στην επιφάνεια, ενώ στη συνέχεια ρημουλκήθηκαν από τη στεριά. Πρώτη φορά το βλέπω, όσο χρονό είμαι, πρώτη φορά βλέπω ότι μπορούσε να κάνει τόση μεγάλη ζημιά εδώ στην περιοχή. Είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι θα κατορθώσουμε τον προσεχή Μάιο να έχουμε τις υποδομές μας σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο, προκειμένου να δεχτούμε αξιοπρεπώς τουρίστες. Σίγουρα οι καταστροφές που απαιτούν έργα και αδειοδοτήσεις για να γίνουν αυτά είναι κάτι το οποίο είναι μακροχρόνιο και το οποίο φέτος δεν θα μπορέσει να γίνει εφικτό. Αυτή τη στιγμή η περιφέρεια θα πρέπει, χωρίς πιέσεις, ούτε από κανέναν να έρθει εδώ και να κάνει ένα έργο των 800 μέτρων. Δυστυχώς όμως η θέληση υπάρχει. Αυτό είναι το ερώτημα, η θέληση υπάρχει. Πάντως, για την αποκατάσταση των υποδομών στο Δήμο Χερσονήσου απαιτούνται άνω των 25 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με τον Γιάννη Σέγκο. Υπάρχει ένα πρώτο κονδύλι 3 εκατομμυρίων, το οποίο όμως θα φτάσει για μόνο τα βασικά. Αναμένουμε, έχοντας κάνει τα τεχνικά δελτία προς τα Υπουργεία, χρηματοδότηση τις επόμενες μέρες, γιατί χωρίς αυτή δεν θα μπορέσει να γίνει τίποτα ουσιαστικό.